θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της ΕΛΤΟΥ και του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου. Να πούμε λοιπόν γιατί η Ελλάδα μπορεί να είναι ένας ιδανικός προορισμός τουρισμού υγείας. Ιδρύθηκε η ΕΛΤΟΥΡ, το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας, που τα τελευταία 7 χρόνια βρισκόμαστε στην Προεδρία μαζί με εκλεκτούς συναδέλφους για να μπορέσουμε να κάνουμε την εξωστρέφεια ακόμα μεγαλύτερη. Έχουμε πάνω από 100 μέλη ήδη από διάφορους κλάδους υγείας, είτε δομών υγειονομικών νοσηλευτηρίων, είτε αναπαραγωγής ιατρικής, είτε κέντρα διαγνωστικά, είτε προφανώς άλλα κέντρα τουριστικά ή μετακίνησης όπως είναι η Ρετζία. Έχει ξεπεράσει τα σύνορα μέσα από όλους αυτούς τους συμμετέχοντες ανθρώπους και δομές με την δυνατότητα του να προβάλλουν το ποιοι και πώς και πόσο έχουμε άριστες φροντίδες υγείας ιατρικής αλλά και φιλοξενίας και όλο αυτό να γίνει ένας πυλώνας ανάπτυξης και προφανώς ένας τρόπος του να προσελκύσουμε τον παγκόσμιο ασθενή ή και υγιή πολίτη όπου θα έρθει είτε να θεραπευτεί στην Ελλάδα είτε να διατηρήσει την υγεία του μέσα από την ευζωία και την μακροζωία την οποία μπορεί να βρει με προσυμπτωματικούς, προληπτικούς και άλλους τρόπους απαλλαγής συνηθιών της ζωής του. Έχει μεγάλη σχέση με το πώς εμείς δημιουργούμε τη δυναμική, πώς δημιουργούμε εμείς την εξωστρέφεια, πώς εμείς δείχνουμε την αποφασιστικότητα του να πάμε μπροστά τον ιατρικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας, ευεξίας και ευζωίας. Και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ και η σημερινή μέρα και άλλες μέρες που έρχονται αυτή τη χρονική συγκυρία έχουν μεγάλη αξία για να πάμε μπροστά τον ιατρικό τουρισμό και μαζί να συμπαρασύρουμε και την πολιτεία ώστε να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα και μπορεί να γίνει αυτό το πιστεύω η οποία να είναι όχι χώρα απλώς που διαχειρίζεται την υγεία αλλά να ονομάζεται χώρα της υγείας για τον παγκόσμιο πολίτη. Σας ευχαριστώ. Αν ανοίξουμε λίγο τον ορίζοντα θα μπορούσαμε να δούμε ότι αυτός ο πλούτος πραγματικά που έχουμε θα μπορούσε να δώσει άλλη αναπτυξιακή πολιτική στη χώρα και βεβαίως και οι θεραπείες θα μπορούσαν να έχουν άλλο πρόκρημα και άλλο αποτύπωμα. Αν δεν είχα τον κύριο Πατούλη, δεν θα κάναμε τίποτα. Του 8ου Συνεδρίου για την Ιαμιατική Ιατρική, όπου νομίζω όσοι μπόρεσαν και παρακολούθησαν όλες τις τοποθετήσεις, αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει μία αιμονή στην ολιστικότητα και προφανώς στην πρόληψη και σωστό τρόπο ζωής του κάθε ανθρώπου ώστε να φτάσουμε στο επίπεδο της καλύτερης ζωής και της μακρύτερης ζωής. Είναι σίγουρο ότι χρόνια τα συστήματα υγείας και εδώ στη χώρα μας ήταν νοσοκομειοκεντρικά. Οτιδήποτε συνέβαινε, τρέχουμε ή τρέχαμε πολύ περισσότερο στα νοσοκομεία. Οτιδήποτε μπορούσε να συμβεί ήταν εκείνος ο χώρος όπου έβρισκε στον πολυτραυματία μέχρι κάποιον ο οποίος είχε έναν επίμονο πονοκέφαλο. Αυτός ο τρόπος προφανώς μια συγκροτημένου τρόπου υγείας και υγειονομικού συστήματος ξέρουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι ορθολογικός. Ο ορθολογισμός βρίσκεται στο να έχουμε το σύνολο εκείνων του πληθυσμού που να έχουμε καταγράψει εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως έχουν κάποια χρόνια νοσήματα αλλά και συγχρόνως μέσα από έναν ολιστικό τρόπο να έχουμε τη διάθεση πραγματικά να τους διατηρήσουμε την υγεία, να τους μακρύνουμε αν θέλετε τις υγιείς μέρες μέχρι να τον βρει κάποια ασθένεια. Όλο αυτό έχει να κάνει με την πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και προφανώς με την ενημέρωση που έχει να κάνει πλέον και με τις συνήθειες, τις καλές ή τις κακές που θα πρέπει κάποιος να εισάγει στη ζωή του. Συνήθειες οι οποίες έχουν να κάνουν όχι μόνο με τη διατροφή, αλλά και με την άθληση, με τον ύπνο και γενικά με όλα εκείνα τα θέματα που έχουν άμεση σχέση με το να μην ζει τοξικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν τη συνάθρηση, τη συνάντηση και σας υποσχόμαστε η δική σας εμπιστοσύνη θα είναι η δύναμη της επιτυχίας μας από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Thank you.